ανοίξουμε αγαπητοί την αποκάλυψη που είμαστε στο κεφάλαιο Ιωτα Θήτα. Να κάνουμε μερικέ σκέψει σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο και να πάρουμε οικοδομή για την καρδιά μα για το τι μας περιμένει στη δόξα γιατί πρέπει να θυμόμαστε ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού παρέρχονται. Μόνο ποιος πράττει το θέλημα του Θεού, δόξα στο Θεό, μένει στον τον αιώνα. Και διαβάζω από το Ιωταθήτα, αγαπητοί, τα πρώτα δέκα χωρία και μετά τα αυτά Ήκουσα ως φωνή μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος Αλληλούια η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουσι εις Κύριο των Θεών ημών διότι αληθινέ και δίκαιη είναι εκκρίσεις αυτού διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή τη εύθυρη τη γη με την πορνίαν αυτής και ξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού και εκ δευτέρου είπον Αλληλούια και ο καπνός αυτή ανέβαινε εις τους, εις τους, αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν τον καθήμενον επί του θρόνου λέγοντες «Αμήν, Αλληλούια» και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα «Ενείτε τον Θεόν ημών» πάντες η δούλια αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι και ήκουσα ω φωνή νόχλου πολλού και ω φωνή υδάτων πολλών και ω φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν διότι το μεγάλο γεγονός ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γη αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθη σε αυτήν να ειδηθεί βύσινων, καθαρών και λαπρόν διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει σε με γράψον «Μακάρι η κεκλημένη στο δείπνο του γάμου του αρνίου» και λέγει προς εμέ «Ούτι είναι η αληθινή λόγοι του Θεού» και έπεσον έμπροσεν τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη πρόσεχε μη κάμεις τούτο εγώ είμαι σύνδουλό σου και τον αδελφό σου ή την εσέχουσε τη μαρτυρία του Ιησού των Θεών προσκύνησων διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αγαπητοί, αυτό το κεφάλαιο του Ιωτα χωρίζεται σε δύο μέρη. Μιλάει για δύο διαφορετικά θέματα. Το πρώτο από το εδάφιο 1 έως το 10 που διαβάσαμε παρουσιάζει μια γιορταστική ατμόσφαιρα στον ουρανό και κάνει ανακοινώσεις που δεν μπορεί παρά τον πιστό άνθρωπο να τον γεμίσουν από χαρά. Και φανερώνει Και ποιοι Θα είναι αυτοί εκεί Σε αυτή τη μεγάλη σύναξη Που θα γίνει Το δεύτερο κομμάτι Είναι από το 11.2 Στο τέλος Του κεφαλαίου Που μας παρουσιάζει Ένα άλλο γεγονός Μας παρουσιάζει Το πόλεμο που θα γίνει Από τον κύριό μας και το δράκοντα και τα στρατεύματα του δράκοντος που έχουν μαζευτεί στον Αμαγεδόνα. Είχαμε δει νωρίτερα ότι αυτό είχε ο Εφράτης είχε ξεραθεί, είχε στερέψει, είχε ανοίξει ο δρόμος και μαζευτήκανε όλα τα στρατεύματα των εθνών στον Αρμαγεδόνα και εκεί έγινε ο πόλεμος. Αλλά ενώ στα σχεδιά τους ήταν να κρυπηθούν μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του εχθρού, να βάζει τον έναν να τσακώνεται με τον άλλον. Άρχισε με τον Κάιν και συνέχισε ύστερα με τον Λάμεχ και συνέχισε στη συνέχεια όλες τις εποχές οι άνθρωποι να τσακώνονται και έφτασε και σε εμά και μπήκε το ίδιο μικρόβιο σε εμά. και τι γίνεται πολλές φορές το έχουμε δοκιμάσει και αν δεν μας είχε ελευθερώσει η χάρις και το έλεος του Χριστού ποιος ξέρει τι θα ήμασταν και πώς θα ήμασταν και δόξα στο Θεό για ό,τι έγινε. Το δεύτερο μέρος μας παρουσιάζει αυτό το πόλεμο. Και έτσι θα φροντίσουμε απόψε αν είναι δυνατόν να τα δούμε και τα δύο μέρη. Και έτσι αγαπητοί έχουμε διαβάσουμε εδώ στο πρώτο χωρίο που λέγει εκείνος που ανακοινώνει τα γεγονότα στον Ιωάννη και μετά τα αυτά. Αυτό δηλώνει ότι ύστερα από ορισμένα πράγματα που του είπαν, που είδανε, που γίνανε, γίνεται μια συμπληρωματική παρουσίαση. Λοιπόν μετά τα αυτά και αυτά αγαπητοί είδαμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο να λέει ο Κύριος μας στο εδάφιο 1 του πρώτου κεφαλαίου Αποκάλυψη Ιησού Χριστού την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει εις τους αυτού όσα πρέπει να γίνωσει ταχαίως. Ο σκοπός που τα έδωσε για να δείξει τι θα γίνει. Την αποκάλυψη την πήραμε, την πήρανε οι εκκλησίε, την πήρανε οι άνθρωποι οι οποίοι κηρύττουν, και προσπαθούν να βγάλουν μέσα αυτή διδάγματα. Αλλά ο Κύριος λέει δεν το έδωσε γι' αυτό, αν και είναι μέσα στο πρόγραμμα το έδωσε για να δείξει τι θα γίνει συνέχεια και μας έδειξε. Μας έδειξε ότι χώρισε την περίοδο της Εκκλησίας σε 7 περιόδους και τι είδαμε αυτέ τι περιόδου που περάσαμε που ήταν τα γράμματα που έστειλε στι 7 εκκλησίες στην Ασία. Είδαμε την κάθε μία τι έγινε, τι την προειδοποίησε και που κατέληξε. Και καταλήξαμε στην 7η εκκλησία που ήταν η εκκλησία της Λοδικίας η Εκκλησία που αισθανόταν περήφανη, που αισθανόταν δοξασμένη, που αισθανόταν ότι δεν χρειαζόταν το Θεό, τα είχε όλα και ο Κύριος τη είπε και δεν ξέρεις ότι είσαι ο φτωχό, ο και ο τυφλός. Κατά το 2 και το 3 κεφαλαία της Αποκάλυψης διαπραγματεύονται την πορεία της Εκκλησίας που άρχισε από την Πεντηκοστή και κατέληξε στην Εκκλησία της Λαοδικίας. Κατόπιν στο 4ο κεφαλαίο ήθελε να μας παρουσιάσει ο Θεός την αρπαγή της Εκκλησίας. Μερικοί μέσα στην Εκκλησία κατάλαβαν το μήνυμα του Θεού, κατάλαβαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας, κατάλαβαν ότι είναι αρκετός για τη σωτηρία του ανθρώπου και πίστεψε σε Αυτόν. Και αφού πίστεψε σε Αυτόν, Αυτόν κράτησε το λόγο Του και του πήρε στον ουρανό και θα μας πάρει στον ουρανό όχι γιατί είμαστε καλοί. Μερικοί αγαπητοί μου λέγε ένα πρόσωπο ότι αισθανότανε χαμηλά και αισθανότανε ότι δεν ήτανε πολύ καλά και άκουσε κάποιον που έβαλε μια ερώτηση σήμερα να απαντήσεις στον εαυτό σου είσαι έτοιμος να σε πάρει ο Χριστός ή αν είσαι έτοιμος πες ναι αν δεν είσαι έτοιμος πες όχι χρόνια πήγαινε στην εκκλησία διάβαζε το λόγο του Θεού και όταν του μπήκε αυτή η ερώτηση είπε στον εαυτό του δεν είμαι έτοιμο. Μεγάλο λάθος. Είμαστε έτοιμοι, όχι γιατί έχουμε κάνει εμείς μια προετοιμασία, έχουμε ράψει καλό κουστούμι, γιατί έχουμε κάνει καλό φόρεμα, γιατί έχουμε κάνει έργα, γιατί, 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 χίλια γιατί, αλλά διότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, πέθανε στο Σταυρό με αντικατάστησε και με αγόρασε και έγινα παιδί του Θεού και τώρα είμαι λυτρωμένος δια της πίστεως. Δεν είναι αγαπητοί Χριστός συνέργα η σωτηρία. Η σωτηρία είναι μόνο Χριστός. Χριστός που μας αγόρασε με το αίμα Του. Και έτσι αγαπητοί όσοι έχουμε μείνει σε αυτή την αλήθεια ότι αληθώς αληθώς σας λέγω ο ακούων το λόγο μου ένα και πιστεύων εις τον δύο έχει τελειώνει ζωή αιώνιων και το τελευταίο και η σκρίση δεν έρχεται αλλά μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Όσοι έχουμε αυτή την πίστη είμαστε έτοιμοι να μας πάρει για να είμαστε μαζί του στη δόξα στους αιώνα των αιώνων. Και κάποιος θα μου πει μα όλοι δεν είμαστε τόσο καλοί χριστιανοί για να παρουσιάζεις αυτή την εξίσωση σε όλους αγαπητοί όταν μας πάρει από εκεί και πέρα θα αρχίσει η φανέρωση ποιοι είμαστε και όπως έχω πει και άλλες φορές ο καθένας μας θα πάρει το στεφάνι του όσοι πιστέψαμε στον Χριστό και τον ακολουθήσαμε θα πάρουμε το στεφάνι της ζωής. Όσοι όμως έκαναν και, προ... και αγωνίστηκαν μέσα στην πίστη συν θα πάρουν και ένα άλλο στεφάνι ίσως το στεφάνι της καύκησης. Αλλά στον ουρανό θα πάμε εξαιτίας τη πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού και φοβάμαι ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν Χριστό συνέργα δεν θα πάνε. Όπως δεν πήγαν οι Ιουδαίζοντες που είχαν Χριστό συνόμο και όπως δεν θα πάνε και άλλοι όπως μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου που δεν πήγανε και κατόπιν αργότερα πήγανε και του είπανε «Κύριε άνοιξέ μας» και τους ρώτησε «Ποιοι είσαστε» και του είπα «Εκείνοι απάντησαν φάγαμε στις πλατείες, ακούσαμε το λόγο σου, κάναμε θαύματα και ο Κύριος από μέσα τους απαντάει «Δεν σας γνωρίζω» και σε ένα άλλο μέρος λέει οι εργάτες της ανομίας. Είναι σοβαρά λόγια αυτά. Γι' αυτό αγαπητοί είναι ανάγκη να στριχτούμε μόνο στη σωτηρία του Χριστού και να αφήσουμε το Θεό και το Άγιο Πνεύμα να φέρει την καινούρια ζωή μέσα μας. Αυτή η ζωή που θα έρθει δεν μας σώζει, είναι το αποτέλεσμα της χάρης και του έργου του Θεού. Η αρπαγή λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο όλων εκείνων που πίστεψαν στον Χριστό. Κατόπιν αγαπητοί μας παρουσιάζει μια περίοδο που είναι το άνοιγμα των σφραγίδων από το πέντε κεφάλαιο μέχρι το εννιά κεφάλαιο είναι οι σφραγίδες, είναι οι σάλπιγγες και Προ, προ, παρουσιάζεται πως θα μεταχειριστεί ο Θεός Εκείνους που δεν έκαναν την απόφαση Να ενωθούν μαζί του για της πίστεως Και έμειναν εδώ Και εκείνοι οι οποίοι τον αρνήθηκαν Μέχρι το τέλος Και πήραν το χάραγμα του θηρίου Στο κεφάλαιο του 10 Μας φανερώνει εκεί αυτό το πρόσωπο το θαυμαστό το οποίο στάθηκε το ένα πόδι στην ξηρά, το άλλο πόδι στη θάλασσα και σήκωσε το χέρι του στον ουρανό και κήρυξε δεν θα είναι έτη καιρός. Έκλεισε η χάρη του Θεού. Αγαπητοί, εξετάσαμε στα 11 και 12 χωρία, είναι μια άλλη υπόθεση, είναι οι προφητείες και είναι η παρουσίαση του λαού Ισραήλ τον οποίο χρησιμοποιήσε ο Θεός για να φέρει το Χριστό. Και ήρθε ο Χριστός αυτός, έπεφτε, σηκωνότανε, έσυνε προφήτες, τους, τους καλούσε πίσω, τους τιμωρούσε, μέχρι που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έσωζε και σώζει και τον Έλληνα που αντιπροσωπεύει τους εθνικούς και τους Ισραηλίτες, που αντιπροσωπεύει τον λαό αυτόν με τον οποίο ο Θεός δούλεψε για να αρθεί η σωτηρία σε Και κατόπιν στο κεφάλαιο 13 έως 18 που, είμαστε, που μιλήσαμε την τελευταία φορά, μας παρουσιάζει την ιστορία του δράκου, την ιστορία του Αντίχριστου, την ιστορία του ψευδοπροφήτη, του οποίου εντοπίσαμε ότι ο δράκος ο κόκκινος είναι ο διάβολος, ότι ο ψευδοπροφήτης ο, ο Αντίχριστος είναι ένα άλλο πρόσωπο το οποίο το είδαμε και το εξετάσαμε και ο ψευδοπροφήτης είναι η αποστατημένη εκκλησία η οποία βοήθησε ούτω ώστε οι εκείνοι που ήσαν ακόμα στη γη να δεχτούν τον σατανά ως τον Κύριο τη ζωή του. Και εδώ λοιπόν τώρα μας λέει στο τελευταίο, στο τελευταίο χωρίο του προηγουμένου κεφαλαίου ότι άκουσε μια φωνή η οποία του έλεγε συγγνώμη, το, το, 2 με 3 χωρίο εδώ πέρα που διαβάζουμε μα, μας λέει και μετά τα αυτά που γίναν όλα αυτά ήκουσα ω φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν του ουρανό λέγοντος αλληλούια η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουσι Κύριο των Θεών ημών. Διότι αληθινέ και δίκαιη είναι εκρίσις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή της τη γη με την αυτής και ξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού και εκ δευτέρου υπον, «Αλληλούια» και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι αυτή η δοξολογία που ύστερα από όλα αυτά που γίνανε, ύστερα από όλες τις διηγήσεις που μας έκανε και την κρίση που έγινε στη Βαβυλώνα την Πόρνη, εκεί στον ουρανό ένας όχλος πολύς, δεν μας παρουσιάζει, δεν Φανερώνει να τους δούμε αλλά μας λέγει ότι έλεγαν και αυτό που έλεγαν διάβασα τι λέγανε. Και λέγανε το πρώτο πράγμα Αλληλούια η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν εις Κύριο των Θεών ημών. Αδερφοί, μάθημα μεγάλο αυτό. Να μην το αναγνωρίσουμε τότε. Να από τώρα να αρχίσουμε να το αναγνωρίσουμε και να το πιστεύουμε στην καρδιά μας. Εκεί, εκείνη την ημέρα θα ψάλλουμε και θα τραγουδήσουμε αυτό το ευλογημένο λόγο. Αλληλούια! το οποίο σημαίνει ευλογία στον Θεό, στον Ιαχβέ, διότι αυτός, διότι σε αυτόν ανήκει η σωτηρία. Δεν την παίρνει τίποτα άλλο την σωτηρία. Δεν μπορεί να την κάνει τίποτα άλλο την σωτηρία. Και αν παραδώσω όλα όσα έχω και να κάνω ελεημοσύνες, τη σωτηρία δεν μπορώ να την πάρω την παίρνω μόνο χάρη του Χριστού ο οποίος πλήρωσε στο σταυρό για μένα και εκείνη την ημέρα θα το πω θα το φωνάξω θα το φωνάξει στον ουρανό αλληλούια η σωτηρία ανήκει στο Θεό λοιπόν άρχισα από σήμερα μην περιμένεις τότε άρχισα από σήμερα να αισθάνεσαι και να χαίρεσαι αυτή τη μεγάλη χάρη και τη μεγάλη σωτηρία που έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Το δεύτερο λένε πάλι η φωνή μεγάλη διότι αληθινέ και δίκαιε είναι η κρίση αυτού. Αληθινέ και κρίθηκε είναι η κρίση αυτού. Αγαπητοί, δεν έχει όπως σήμερα λένε οι άνθρωποι, γιατί, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Πρέπει ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι κατά πάντα ευχαριστείτε. Και όταν αγαπητοί ζούμε έτσι με ευχαριστία στον Θεό, έρχεται το ευλογημένο αποτέλεσμα. Να είμαστε χαρούμενοι εδώ και να συνεχίσουμε να είμαστε χαρούμενο, χαρούμενοι στην αιωνιότητα. Και λέγει α, τώρα τι εννοούν, διότι αληθινέ και δίκαια είναι κρίση αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη ή τη σεύθυρη τη γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε το τρίτο πράγμα εκ της χειρός αυτής όλους εκείνους που υπέφεραν για τη μαρτυρία του Χριστού. Αγαπητοί, είναι ευλογημένο γεγονός ότι εκείνη την ημέρα όλοι εκείνοι που θα βρίσκονται εκεί στην παρουσία του Θεού εμείς δεν μπορούμε να το αισθανθούμε αυτό αλλά τώρα περνάμε δυσκολίες και άκουγα ένα κήρυγμα που έλεγε ο στενός ο δρόμος, ο δρόμος του ονειδισμού μπροστά σε εκείνα που θα συμβούνε που δεν θα μπορούν να φάνε, που δεν θα μπορούν να πιούνε, που δεν θα μπορούν να αγοράσουν, που δεν θα μπορούν τίποτα να κάνουν και στο τέλο θα του σκοτώνουν. Αυτά ο ονειδισμό που περνάει σήμερα ο άνθρωπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνο που θα συμβεί στο μέλλον. Και εκείνη την ημέρα λοιπόν όλοι μας θα ενώσουμε τη φωνή μας και θα πούμε για δεύτερη φορά λέει Αλληλούια διότι εξεδίκασε ο Θεός αυτή, αυτό το σύστημα αυτό το κόσμο, αυτή την θρησκευτική ζωή η οποία καταπίεσε το λαό του Θεού, τους ανθρώπους του Θεού και εκείνη την ημέρα αγαπητοί, τι ωραία θα είναι που θα ανοίξει ο νους μας και η καρδιά μας για να δούμε πόσα καλά πράγματα έκανε ο Θεός για όλους εμάς. Και έρχεται κατόπι προχωρεί παρακάτω και μας λέει στο τέσσερα χωρίο. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα και προσεκίνησαν τον Θεό των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες Αμήν, Αλληλούια. Αγαπητοί, 24 πρεσβύτεροι, τους είδαμε και στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο ότι είναι το σύνολο των λυτρωμένων οι οποίοι έφτασαν στην παρουσία του Θεού και τα τέσσερα ζώα τα οποία παρουσιάσαμε ότι είναι τα, τα Ευαγγέλια είναι εκείνο που ο Θεός έκανε ούτως ώστε να μας φέρει τη σωτηρία και να γνωρίσουμε τον Χριστό. Εκείνα λοιπόν όλα μαζί, τόσο οι πιστοί όσο και οι αλήθειες που πίστεψαν στο Θεό και η αναγνώριση που έκαναν για το μεγαλείο του Θεού, εκείνη την ημέρα θα ανοίξουν το στόμα τους σε αυτό το ευλογημένο Αλληλούια. Αγαπητοί, είναι θαυμαστή αυτή η σκηνή που μας παρουσιάζει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ολόκληρος ουράνιος κόσμος συμμετέχει σε αυτή τη δοξολογία του Θεού. Και ερχόμαστε στο πέντε χωρίο, χωρίο το οποίο λέγει «Και εξήλθε εκ του, φω, εκ του θρόνου φωνή λέγουσα» Και τι έλεγε αυτή η φωνή. Έλεγε ενίτε τον θεών ημών πάντες η δούλη αυτού και η φοβούμενη αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Αγαπητοί εκεί στον ουρανό βγαίνει αυτή η φωνή και λέγει ενίτε τον Θεόν μια προσταγή. Το αξίζει ο Θεός να το υμνούμε. Όχι να υμνούμε την προσευχή. Όχι να εμβαίνουμε την ευτυχισμένη ζωή που μας έκανε. Όχι να εννοούμε εκείνα τα οποία τη συναναστροφή μας και τα διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά ο ένος να γίνεται στον Θεόν διότι εάν μπορούμε να προσευχόμαστε είναι από εκείνον. Εάν μπορούμε να έχουμε μια ζωή ευρυχωρίας και χαράς και μέσα στη θλίψη να έχουμε τη δική του ησυχία είναι από εκείνον. Όλα έρχονται στη ζωή μας από τον Θεό. Και εδώ βλέπουμε σε αυτή την πνευματική γιορτή εκεί ίσρα που όλα θα γίνουν και θα καταλήξουν τα πράγματα ολόκληρος ο ουράνιος κόσμος και οι πρεσβύτεροι μαζί να ψέλουν στον Θεό και να λένε ενείται τον Κύριον και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα εδώ προσεκίνησαν τον θεών των καθήμενων επί του δρόνου λέγοντες αμήν αλληλούια και εξήρθε εκ του δρόμου φωνή λέγουσα ενίτε τον θεών ημών πάντες οι δούλοι αυτού και η φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Κατά συνέπεια εκεί δεν γίνεται διαχωρισμός αναφέρονται και οι μικροί και οι μεγάλοι αλλά έχουν την ίδια ευθύνη μπροστά στο Θεό. Να ψένομαι και να υμνούμε εκείνον και ό,τι έκανε και ό,τι κάνει και ό,τι θα κάνει για μας στους αιώνας των αιώνων. Θα έχουμε ένα θέμα ευχαριστίας και δοξολογίας του, του Θεού. Και στο έξι χωρίο και οίκουσα λέγεται ω φωνή όχλου πολλού και ω φωνή υδάτων πολλών και ω φωνή βροντών, βροντών, ισχυρών λεγόντων Αλληλούια. Όλος ο όχλος μας λέει εδώ με αυτό τον τρόπο το δυνατό δεν ήταν μουρμούρισμα, δεν ήταν ξεψυχισμένα πράγματα. Δεν ήσαν πράγματα που βαριέσαι να τα ακούς. Οι καρδιές τους ήταν γεμάτες από την αλήθεια και την ευλογία του Θεού. Και αρχίζουμε από εδώ. Χαίροντας για τον Χριστό, ψέλνοντας την αλήθειά Του, περιμένοντας Τον να μας ικανοποιήσει και εκεί θα συνεχίσουμε σε μια δοξασμένη ζωή που λέγει εδώ πέρα που έψελαν και έλεγαν αλληλούια διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτος. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Από την ημέρα του Αδάμ που έπεσε και απέκτησε ο διάβολος στην κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο γιατί ο λόγος του Θεού λέγει από ό,τι νικέται ο άνθρωπος τούτου και δούλος γίνεται από την ημέρα που εκείνος έγινε ο Κύριος του κόσμου και έβαλε τις δικέ του ιδέες μέσα στον κόσμο και τον εξεστράτησε από την αλήθεια του Θεού συνεχίζει αγαπητοί τώρα να ψέλνουνε ότι ο Θεός έφερε στη ζωή μας. Τώρα μας έδωσε ό,τι έχουμε. Αλλά εκείνη την ημέρα όπως λέγεται εδώ πέρα διότι ο Θεός διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας θα, και ας δώσουμε δόξα για ένα άλλο μεγάλο γεγονό, το οποίο το γεγονό αυτό είναι από το 6 μέχρι το 8 εδάφιο. Ήταν η παγκόσμια συμμετοχή σε αυτό το πράγμα και τώρα λέγει στο 9 έω το 10. Μα παρουσιάζει ότι το μεγαλύτερο γεγονός είναι διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή ετοίμασεν εαυτήν και δότησε αυτήν να ενδυθεί βύσινων καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινων είναι το δικαίωμα των Αγίων. Και πολλοί ρωτάνε τι ετοιμασία πρέπει να κάνουμε και βρήκανε ότι τη ετοιμασία που πρέπει να κάνουν πρέπει να νηστεύουν. Και καταγίνονται σε αυτό. Άλλοι βρήκανε ότι να ετοιμαστούν με τα καλά έργα και το κάνουν. Αγαπητοί, αλλά αυτά δεν κάνει, δεν, δεν τα συνηγορεί η Γραφή ότι είναι η ετοιμασία. Οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστόν μια ερώτηση. Εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Του είπανε τι πρέπει να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Ο Κύριος δεν του είπε πηγαίνετε να κάνετε καλά έργα. Σε εκείνο το νομικό που πήγε και το ρώτησε τι να κάνει για να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού ο Κύριος του είπε να φυλάτει τον νόμο να αγαπάει τον Θεό εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της δυνάμεώς του. Και όταν αυτό του είπα αυτά τα κατα εγώ από, από νέος που ήμουνα. Ο Κύριος τον ξεγυμνώσε και του λέει τότε πήρε πουλά όλα τα υπάρχοντά σου δώσα ελεημοσύνη να μην σε εμποδίσουνε και αλλά ακολούθησέ με που ήταν η πρώτη εντολή και εκείνο έφυγε λυπούμενο. Ο κύριο αγαπητή στου Ιουδαίου δεν του είπε να κάνουν αυτά, του είπε τούτο να κάνετε. Να πιστέψετε ει εκείνον τον οποίο ο Θεό απέστειλε. Και όταν ο άνθρωπο πιστεύει στον Χριστό και διαβάζει το λόγο του, παίρνει τα μηνύματα από τον Χριστόν και κατόπιν του μιλάει με προσευχή ούτως ώστε να μπορεί να ζήσει όπως ο Θεός τον καλεί στη ζωή του. Η Εκκλησία είχε ετοιμαστεί, είχε πληθεί με το αίμα του Χριστού, είχε αντιθεί τη δικαιοσύνη του Χριστού, ήταν γραμμένα τα ονόματά του στο βιβλίο της ζωής και λέει εδώ ότι ο Θεός, ο Κύριος του έδωσε ε, δύσινων, ε, καθαρών και λαμπρών. Έτσι αγαπητοί που να φαίνεται η μεγαλειότητα των παιδιών του Θεού στο καινούριο περιβάλλον που ήταν στη δόξα. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτό ήταν τα δικαιώματα των Αγίων. Ο Θεός δόξα στο όνομά Του. Όταν πίστεψες και πίστεψα, μας έδωσε το Χριστό σωτήρα μας και μας έδωσε δικαιώματα τα οποία τα απολαμβάνουμε εν Χριστό. Και σήμερα που μα πιέζουν τα πράγματα, μα πιέζουν οι στεναχώρια, στα προβλήματα, οι δυσκολίε, οι επιθέσει του διαβόλου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη μεγαλειότητά του. Αλλά εκείνη την ημέρα, όταν θα μα στήσει με βίσινο, καθαρό και λαμπρό άσπρο, λάμπουμε, τότε λέγει, θα καταλάβουμε τη μεγαλειότητα που έκανε ο Χριστός στους δικούς του ανθρώπους. Και αυτό είναι τα δικαιώματα που εκείνοι έχουν. Και έτσι λοιπόν λέγει τώρα στον Ιωάννη και λέγει προς εμέ γράψον, γράψω κάτω, να μείνει, να το διαβάσουν οι άνθρωποι, να το ξέρουνε και να το ποθούν για την καρδιά τους. Γράψον, γράψον μακάρι οι κεκλειμένοι εις το του γάμου του αρνίου. Διότι λέγει προς εμέ ούτε είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Και κλειμένοι αγαπητοί στο γάμο μας το έχει δώσει ο Κύριος μας. Μας έχει πει μη χαιρόσαστε, είπε στους μαθητάς του, γιατί κάνετε θαύματα ή κάνετε άλλα πράγματα, σημεία. Χαρείτε γιατί τα ονόματά σας γραφτήκανε στο βιβλίο της ζωής. Σε εκείνο το βιβλίο το οποίο ήταν της πρόσκλησης για να συμμετέχει εκείνους που γράφτηκαν τα ονόματά τους στο γάμο του αρνίου και έτσι να απολαύσει στην αιωνιότητα εκείνη την ευλογημένη σχέση με τον Θεό. Αλλά η ώρα πάλι πέρασε, 8 και 11, και έτσι πρέπει να τελειώσουμε εδώ και θα πούμε λίγα λόγια τώρα για το 10 χωρίο και έπεσον Σκεφτείτε τι κατάπληξη έκανε όλη αυτή η σκηνή στον Ιωάννη. Λέει όταν όλα γίνανε αυτά έπεσε να προσκυνήσει αυτόν, εκείνον που του μίλαγε. Και ο, ο, ο παρουσιαστής εκεί, ο Άγγελος που είχε ορίσει ο Θεός λέγει πρόσεχε μη κάνεις τούτο εγώ είμαι σύνδυλός σου και τον αδελφών σου ή την εσέχουσε τη μαρτυρία του Ιησού των Θεών προσκύνησον διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Κατά συνέπεια εδώ πέρα Φανερώνει πόσο λάθος είναι ο άνθρωπος. Ας, ας πιστεύουν ό,τι θέλουν. Παραδείγματος χάρη λένε ότι δεν προσκυνάμε την εικόνα, ερχόμαστε και θυμόμαστε το πρόσωπο. Και στη μνήμη μας αυτό το πράγμα. Εδώ αυτή, αυτή η ουράνια προσωπικότητα. Είπε στον Ιωάννη το 90 τόσο μετά Χριστόν όταν του έδωσε την Αποκάλυψη και πήγε σε θαυμασμό και έπεσε να τον προσκυνήσει του είπε μην το κάνεις αυτό διότι κι εγώ είμαι σύνδουλός σου και σύνδουλος όλων των άλλων το Θεό μόνο προσκύνησε διότι η μαρτυρία την οποία μας δόθηκε είναι για τον Ιησού Χριστό και αυτό είναι το πνεύμα της μαρτυρίας. Ο Κύριος αγαπητή να σε ευλογήσει και με τη χάρη του Θεού την άλλη Τετάρτη θα δούμε τα επόμενα από το 11 χωρίο και κάτω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου που γίνεται η μάχη στον Ορμαγεδόνα και ποιος είναι ο νικητής ο Κύριος να μας ευλογήσει πλούσια. Ας σταθούμε όλοι επάνω να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε και ευλογημένε, ερχόμαστε ενώπιόν σου στο όνομα του Χριστού να σε ευχαριστήσουμε για το πλούσιο ελαιό σου, να σε ευχαριστήσουμε για αυτές τις θαυμαστές αποκαλύψεις που έχει βάλει μέσα στο λόγο σου, να σε ευχαριστήσουμε Κύριε γιατί έκανες δυνατή τη σωτηρία μας με τον Χριστό. Αν εμείς προσπαθούσαμε ποτέ δεν θα φτάναμε γιατί ποτέ δεν θα γινόμασταν εκείνοι που έπρεπε αλλά χάρη του Χριστού και τη πίστη μα στο έργο που έκανε ο Χριστός, ότι εκείνος πήρε τη θέση μας στο Σταυρό, έχουμε αιώνια ζωή. Ευλόγησέ μας και σκέπασέ μα με τη χάρη σου, γιατί όλα τα ζητάμε εις το όνομα και διαχάρητη του Χριστού, του Σωτήρου Σιμών. Αμήν.